σε πρώτο βαθμό καταδικαστήκατε μαζί με τον πατέρα της Άννη ότι ενεργώντας με κοινό δόλο και από κοινού σκοτώσατε την 4χρονη κόρη του. Απολογούμενος στο δικαστήριο, αρνηθήκατε οποιαδήποτε συμμετοχή σας στο έγκλημα. 2,5 χρόνια είμαι άδικα μέσα στις φυλακές. Είμαι ορθός και δεν έχω κάνει τίποτα σε αυτό το παιδί. Ούτε καν ήμουν στο σπίτι αυτές τις μέρες. Πώς καταδικαστήκατε σε ισόβια κάθεξη? Δεν ξέρω, η ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να απαντήσει. Εγώ απλώς αυτό μπορώ να σας πω, ότι είμαι ορθός. Μήπως έγινε κάτι λάθος, δεν μπορώ να σας πω. Λάθος από την πλευρά του δικαστηρίου ή λάθος από την απολογία κάποιου άλλου συγκατηγορουμένου? Αυτή η καταγγελία ήταν ένα ψέμα, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Από μια ψεύτικη καταγγελία, εγώ βρέθηκα στις φυλακές με ισόβια. Θεωρείτε ότι σας ενέπλεξε στην υπόθεση ο πατέρας της μικρής? Εννοείται, εννοείται. Για ποιο λόγο να το κάνει? Εγώ είμαι άνθρωπος που πήγα στην αστυνομία και από μένα ξεκίνησε η έρευνα για το παιδί. Και αν δεν είμαι εγώ, κανένας μέχρι στιγμή δεν τα έχει καταλάβει τι έχει γίνει ή αν έχει γίνει. Θεωρείτε ότι βοηθήσατε στην εξιχνίαση του εγκλήματος με τα όσα καταθέσατε στις αρχές? Βέβαια. Αυτό θα το αποδείξω στο δικαστήριο. Με μάρτυρες από Βουλγαρία, με όλα τα χαρτιά, με κρατική σφραγίδα. Γιατί στο πρωτόδικο αυτά τα πράγματα έχουν κρυφτεί. Όλο αυτό το καιρό που σας αναζητούσαν οι αρχές, κρυβόσασταν? Όχι, αυτό είναι ακόμα μία ψέμα. Οι αρχές πάντα ξέρουν που είμαι εγώ. Δηλαδή στο σπίτι μου. Γι' αυτό τώρα στο εφετείο θα κατέβει σημαντικός μάρτυρας από βουλγαρικό κράτος και όλα αυτά που λέω θα γίνουν αποδεικτικά. Ο μάρτυρας στον οποίο αναφέρεστε είναι κάποιος συγγενής σας, εργάζεται σε κάποιο τμήμα ασφαλείας στη Βουλγαρία? Δεν είναι συγγενής μου, δεν έχω καμία σχέση με αυτός ο άνθρωπος. Απλώς ήταν διευθυντής στη αστυνομική τμήμα που πήγα εγώ και τα εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί στη Βουλγαρία. Ότι από εκεί έχει ξεκινήσει έρευνα, όχι από εδώ, από Ελλάδα, όπως λένε οι ελληνικές αρχές. Κοιτάξτε να δείτε, στο πρωτόδικο μπορώ να σας πω ότι πιο πολλά ήταν ένα θέατρο. Θέατρο από ποιον? Και από αρχές και από μάρτυρες, από όλες. Όμως εγώ μέχρι και τώρα πιστεύω ότι έκανα το σωστό. Και τώρα να είμαι στα ίδια θέση, θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης, η Άννη δολοφονήθηκε από το βράδυ της 8ης Απριλίου του 2015 έως τις πρωινές ώρες της 9ης Απριλίου. Τις συγκεκριμένες ώρες, πού βρισκόσασταν? Εκείνη την περίοδο εγώ δεν ήμουν στο σπίτι. Δηλαδή δεν ήμουν σε αυτό το σπίτι 24 ώρες. Ήμουν σε άλλο σπίτι. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα μένατε? Ναι, ναι. Αλλά φύγατε εκείνη την ημέρα? Δεν ξέρω αν φύγω εκείνη την ημέρα, γιατί εγώ μόνος μου δεν ξέρω πότε ακριβώς έχει συμβεί αυτό. Μπορεί να φύγατε και πιο νωρίς δηλαδή? Βέβαια, δεν μπορώ να σας πω πότε έχει συμβεί. Πριν την 8η Απριλίου? Όχι, έφυγα 8 Απριλίου το πρωί, έφυγα από το σπίτι. Και δεν επιστρέψατε έκτοτε? Όχι. Μετά τις 9 Απριλίου επισκεφθήκατε το σπίτι στη Μιχαήλ Βόδα? Ναι, ναι. Πήγα πολλές φορές. Όμως αυτό το σπίτι εγώ δεν έχω δει ποτέ τίποτα. Καν ούτε αίμα. Δηλαδή δεν έχω τίποτα. Το σπίτι ήταν καταρό. Όπως δέχτηκε η απόφαση το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, η εξαφάνιση της ορού της μικρής πραγματοποιήθηκε από τις 9 Απριλίου και μετά. Εσείς σε αυτό το διάστημα πόσες φορές επισκεφθήκατε το σπίτι? Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές. Πήγα για λίγες ώρες, πήγα σε αυτό. Αλλά δεν μένατε πλέον μόνιμα, δεν κοιμόσασταν εκεί? Όχι, όχι, όχι. Πήγα μήπως δύο φορές, πήγα για μία ώρα, για δύο ώρες. Στη δικιά μου περίπτωση, ο πατέρας της παιδής μου είπε μία ιστορία. Εγώ πήγα, της είπα στην αστυνομία και μετά βρέθηκα με ισόβια μέσα στις φυλακές. Υπάρχει ένα ακόμα ενοχοποιητικό στοιχείο και αναφέρομαι σε κοιλίδα που βρέθηκε στο Σοβαντεμπί πίσω και από την κάτω δεξιά γωνία του στρώματος. Βρέθηκε κοιλίδα με τριπλό γενετικό υλικό της Άννη, ενός άγνωστου ατόμου και δικό σας. Σε αυτό το απαντήσουν οι επιστήμονες που θα είναι στο δικαστήριο. Δηλαδή δεν ξέρω, εγώ περίπου 60 μέρες έμεινα σε αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω που έχω DNA, που δεν έχω. Όλο αυτό το καιρό που μένατε στο σπίτι, παρατηρήσατε την παρουσία και άλλων ατόμων? Ναι, ναι. Είδα άλλες. Οι φίλες της Στανισλάβ. Ήταν μόνο φίλοι του πατέρα της μικρής, όχι και δική σας? Όχι, όχι.
Ο φίλος σας και πατέρας της Άννης χειρίστηκε ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα του προμηθεύατε ναρκωτικές ουσίες προκειμένου να μπορεί να προβεί σε όλες αυτές τις αποτρόπες πράξεις που γνωρίζουμε για την εξαφάνιση της όρου της μικρής. Αυτά τα πράγματα του λέει κάποιος και δικαστήριο τα πιστεύει, όμως είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Τι να σας πω. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν είναι αλήθεια, δηλαδή δεν έχω καμία σχέση. Ήρθα εδώ να ψάξω δουλειά και βρέθηκα με ισόβια στις φυλακές δικασμένος για δολοφονία. Έχετε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και περιίδρυση νεκρού. Ξεκινά το εφετείο. Τι διαφορετικό θα υποστηρίξετε? Τίποτα. Απλώς θέλω να εξηγήσω ότι είμαι ατός. Αυτό. Ούτε έχω να κρύβω κάτι, ούτε θέλω να κρύβω κάτι. Η ζωή μου έχει καταστράψει, η οικογένεια μου είναι χάλια. Τι ζητάτε από το εφετείο? Το μόνο να γίνει σωστή δίκη, να φανεί η αλήθεια. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω πώς μπορεί να λήξει όλα αυτά. Το χρονικό διάστημα που βρίσκεστε στις φυλακές μετά την πρωτόδικη καταδίκη σας, έχετε σκεφτεί τι μπορεί να συνέβει στη μικρή? Το σκέφτομαι κάθε μέρα, όμως δεν μπορώ να βρω την απάντηση. Κατά την ακροαματική διαδικασία, δεν κατέστη δυνατό να διακριβωθούν το μέσο και ο τρόπος που θανατώθηκε η μικρή? Άλλος πρέπει να σας απαντήσει σε αυτά και ελπίζω μέσα στο δικαστήριο, δηλαδή, να φανεί την αλήθεια, γιατί όλοι ψάχνουν, όλοι έχουν ερωτήσεις, όμως δεν έχουμε απάντηση. Η ζωή σας μέσα στη φυλακή πώς είναι? Στις φυλακές πάντα είναι δύσκολα. Εντάξει, δεν το βάζω κάτω. Πιστεύω ότι τώρα στο εφετείο όλα τα αλλάξουν.